Αλλά εδώ το βασικό θέμα, και είναι βασικό θέμα, είναι το θέμα του ονόματος. Είναι το θέμα της προπαγάνδας που στηρίζεται σε αυτό το όνομα. Γιατί το θέλει το όνομα Μακεδονία, γιατί το θέλουν τα Σκόπια? Είναι ένα όπλο για μακροπρόθεσμη δημιουργίες ενός κράτους μακεδονικού που θα έχει τα Σκόπια, την Μακεδονία του Πυρήν και τη Βόρειο Ελλάδα. Και ο κ. Σαμαράς νομίζω το ίδιο πράγμα. Μα απολύτως το ίδιο. Σε αυτό το σημείο έχουμε απόλυτη σύμπτωση. Γι' αυτό δεν είναι απλώς ένα θέμα ονόματος. Είναι θέμα εθνικού κινδύνου εις χρόνων μακρών. Λάβουν επιτέλους. Ποτέ δεν υπάρχει παρά μια Μακεδονία. Και η Μακεδονία αυτή είναι. Ние сме Словени. Дојдени на шести век на овие простори. Нямаме никаква врска со Александро. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε και απόψε κοντά σας και σήμερα κοντά σας για να δούμε και να σχολιάσουμε την επικαιρότητα. Ξεκινάω όπως και χθες και προχθές και τις επόμενες ημέρες με τα μηνύματα τριών πολιτικών αρχηγών. Ανδρέας Παπανδρέου, Κωνσταντίνος Καραμαλής, κύριο Γκλιγκόροφ. Είπαν την αλήθεια. Οι απόγονοι τους, τόσο ο γιος του, όσο και ο ανιψιός του Καραμαλή, μάλλον διαφωνούσανε με την πραγματικότητα. Η οποία πραγματικότητα είναι εδώ και στο μέλλον θα είναι ακόμη πιο άσχημη για τα ελληνικά συμφέροντα, για τον ελληνισμό γενικά. Σας έχω πει και ευχαριστώ όλους εσάς για τη μεγάλη ανταπόκριση πως ήδη ο καθηγητής, ο κύριος Νίκος Βασιλιάδης, ο οποίος εορτάζει και σήμερα και χρόνια πολλά και στον κύριο Βασιλιάδη και σε όλους όσους γιορτάζουν, Νίκος, Νίκη, Νικολέτα κλπ. Χρόνια τους πολλά. Έχω πει ότι μέχρι αύριο θα έχουμε μία πλήρη εικόνα για το τι ακριβώς λέει η δικαστική απόφαση και το πώς θα κινηθούμε. Έχουν γίνει κάποιες κινήσεις, θα τις ανακοινώσουμε και αυτές και θα τις αναφέρουμε. Εγώ λέω μπράβο σε όλους, απλά πρέπει να είναι πολύ προσεκτικές οι κινήσεις που γίνονται. Επίσης, έχω καλέσει την πολιτική ηγεσία του τόπου να σκεφτεί για το πώς θα απαντήσουμε σε αυτή την πρόκληση, γιατί μετά την αναγνώριση της μακεδονικής γλώσσας έρχεται η μακεδονική μειονότητα στην Ελλάδα και μετά αυτό που λέει ο Παπανδρέου. Το κράτος το οποίο περιμένουν οι ξένοι. Λοιπόν, όσοι από εσάς θέλετε, μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 2313 25 27 27 ή στο 211 22 39 να δηλώσετε συμμετοχή για να μπείτε στην λίστα των Ελλήνων πολιτών που θα προσφύγουν σε αυτήν την κατάφυση απόφαση για να την ακυρώσουμε. Δεν υπάρχει ούτε ένα ευρώ κόστος για κανέναν, το έχουμε ξαναπεί. Και βέβαια ξεκινούν οι νομικές ενέργειες όπως πρέπει να είναι μελετημένες, χωρίς να υποτιμώ τις όποιες άλλες ενέργειες τις οποίες ανακοινώσω τις επόμενες ημέρες. Κάτι ακόμη. Υπάρχουν πάρα πολλοί από εσάς που θέλετε να επικοινωνήσω μαζί σας. Θα επικοινωνήσω λοιπόν με πάρα πολλούς από εσάς, με τους περισσότερους τις επόμενες ημέρες. Είναι τεράστιος ο όγκος των μηνυμάτων που μου ζητάτε να επικοινωνήσω. Θα επικοινωνήσω σχεδόν με το σύνολο από εσάς. Δώστε μου 2-3 μέρες, παρακαλώ, χρόνο για να έχω τη δυνατότητα επικοινωνίας για να σας ακούσω με προσοχή. Να σας ευχαριστήσω για τη μεγάλη σας αγάπη. Αφού φύγουμε λοιπόν από αυτό, βλέπετε τα τηλέφωνα 2313 25 27 27, να σας πω ότι χθες το βράδυ ήταν μια διαφορετική βραδιά για μένα προσωπικά και για τους συνεργάτες μου στην Βεργίνα τηλεόραση, καθώς βρέθηκα στο θέατρο Βεργίνα του Καζίνο. Εκεί λοιπόν ήταν μια ξεχωριστή βραδιά για τον αθλητισμό. Ήταν πραγματικά μια βραδιά ξεχωριστή. Εδώ βλέπουμε και το μήνυμα του κ. Τζικώστα, όπου η Βεργίνα τηλεόραση μαζί με την περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας οργανώσανε μία βραδιά, όπως λέμε η βραδιά των αστέρων. Σε αυτή τη βραδιά, κυρίες και κύριοι, βραβεύτηκαν ο Άγγελος Χαριστέας, βλέπουμε εδώ τον Νίκο Πετρουλάκη, βραβεύτηκε λοιπόν ο Άγγελος ο Χαριστέας, ο Γιώργος ο Κούδας,
ο Βασίλης ο Χατζηπαναγής, ο Πάμπλο Γκαρσία, ο Κώστας Φραντζέσκος, ο Ντίνος Κούης και ο Βασίλης Δημητριάδης. Είχα την χαρά να δώσω το πρώτο βραβείο στον Άγγελο του Χαριστέα και να τον ευχαριστήσω για την προσφορά του στον ελληνικό αθλητισμό, όπως επίσης να τον ευχαριστήσω και για τις μεγάλες συγκινήσεις που μας έδωσε στο Euro του 2004. Εδώ βλέπετε το χαρακτηριστικό στιγμιότυπο όπου βράβευσα τον Άγγελο Χαριστέα. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Νίκο, τον αγαπητό πάλι Πετρουλάκη, τον Νίκο Πετρουλάκη που βλέπουμε στην οθόνη, ο οποίος οργάνωσε όλη αυτή την εκδήλωση και για λογαριασμό της Βεργίνας και για το σφίνα.gr το οποίο προσωπικά έχει, με χορηγούς το ραδιόφωνο Focus. Ήμασταν λοιπόν εχθές το βράδυ εκεί, μια ευχάριστη βραδιά. Να ευχαριστήσουμε βέβαια και το Hyatt και το καζίνο που μας παραχώρησε αυτή την αίθουσα, το Θέατρο Βεργίνα, βλέπετε η βραδιά των αστέρων. Μια όμορφη βραδιά, Βεργίνα τηλεόραση, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Νίκος Πετρουλάκης ο μεγάλος πρωταγωνιστής που τα έτρεξε όλα και ήμασταν εκεί εχθές. Να θυμίσω ότι αυτή η εκδήλωση θα μεταδοθεί και θα ενημερωθείτε και από τη Βεργίνα τηλεόραση και από τους άλλους τηλεοπτικούς σταθμούς που συνεργάζεται, που συνεργαζόμαστε, που να μεταδίδουν κάποιες εκπομπές. Είναι πραγματικά μια πολύ όμορφη, ήταν μια πολύ όμορφη εκδήλωση με πάρα πολλούς επίσημους προσκεκλημένους. Θα σας ανακοινωθούν όλα αυτά τα νόματα, θα τα δείτε, να μην σας τρώω το χρόνο. Πάντως, Βεργίνα τηλεόραση, εκτός από την πολιτική, εκτός από τις εκπομπές τις κοινωνικές, ασχολείται και με τον αθλητισμό. Βγάλτε με ένα παιδί να δει λίγο ο κόσμος το μικρό απόσπασμα από το βίντεο που έχουμε. Η βραδιά των αστέρων λοιπόν θα την επαναλάβουμε και το χρόνο με πολύ πολύ μεγάλη συμμετοχή από τον κόσμο. Ήταν και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης εκεί πέρα. Ήταν πάρα εκπρόσωποι του Περιφερειάρχη. Ο κύριος Τζικός σας έλειπε στο Ντουμπάι, αν δεν κάνω λάθος, για συνεργασίες που προσπαθεί να κάνει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Εύχομαι λοιπόν στον Νίκο Πετρουλάκη και το χρόνο να είναι καλά να οργανώσει μαζί με την Βεργίνα τηλεόραση και την Περιφέρεια μία ακόμη τόσο πετυχημένη βραδιά. Βασίλης Χατζηπαναγής, όλοι εκεί πέρα μαζί. Τα μεγάλα αστέρια που πραγματικά μας προσφέρανε χαρά και συγκίνηση όλα αυτά τα χρόνια, με μια επισήμαση που ακούστηκε χθες από πάρα πολλούς, ότι δεν υπάρχουν πλέον Έλληνες ποδοσφαιριστές στην Α' Εθνική. Και σε λίγο, σωστά είπαμε, θα έχουμε ότι τη δυνατότητα να συγκροτούμε εθνική ομάδα. Δεν υπάρχουν Έλληνες ποδοσφαιριστές. Βλέπει κανείς μόνο ξένους στην πλειοψηφία. Είπε ο Βασίλης Χατζηπαναγής, τουλάχιστον 4 με 5 Έλληνες στην ενδεκάδα. Λοιπόν, αυτά από την χθεσινή πανέμορφη βραδιά και να πω ότι στη συνέχεια είχαμε πάει στην Orange, στη διαφημιστική εταιρεία της κυρίας Πορτοκάλι, της Δέσποινας Πορτοκάλι, μια μεγάλη εταιρεία της Θεσσαλονίκης, που έχει έδρα μάλλον τη Θεσσαλονίκη, αναγνωρισμένης αξίας, συμπλήρωσε τα 33 χρόνια, να έχει πολλές πολλές δεκαετίες ακόμη η Orange Βορείου Ελλάδος και η κυρία Πορτοκάλι πανέμορφη και αυτή η εκδήλωση στο Hyatt, κυρίες και κύριοι, χθες το βράδυ. Πάμε λοιπόν στην υπόλοιπη πολιτική τώρα επικαιρότητα, τονίζοντας σε σχέση με τα προηγούμενα ότι δεν είναι δυνατόν μια δικαστική απόφαση. Ένας δικαστής που δεν ξέρουμε από τι κίνητρα έβγαλε αυτή την απόφαση, έτσι αποφάσισε, πιέστηκε, είχε ιδιαίτερη σχέση με το ουράνιο τόξο, τον πίεσε το πολιτικό σύστημα, τον πίεσαν οι ξένοι, δεν ξέρω. Πάντως, κατά την άποψή μου, δεν μπορεί ποτέ ένας δικαστής να αποφασίζει επί εθνικών θεμάτων. Και πάμε στην Αλβανία. Στην Αλβανία λοιπόν, όπου είναι ο Έλληνας Πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης, στην συνάντηση των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνεται μια σύσκεψη για την ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων. Στρελαίνεται η Γερμανία, πιέζει τον Μητσοτάκη, τρέξει η Βουλγαρία ο Μητσοτάκης, λέει στους Βουλγάρους μην πιέζετε τους Σκοπιανούς, δεχτείτε όλα. Όχι, λένε οι Βουλγάροι. Εμείς τίποτα, ούτε μειονότητες, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Αύριο, Τετάρτη, τον περιμένουν το Μητσοτάκη ως μάνα εξ ουρανού οι βορειοπυρώτες. Οργανωθήκανε, τον περιμένανε. Δεν θα πάει. Δεν θα πάει γιατί λέει δεν είναι καλός ο καιρός. Το είπε ο ίδιος. Αν έχουμε και τη δήλωση θα την ακούσουμε. Δεν είναι καλός ο καιρός, λέει, δεν μπορώ να πάω. Και όχι μόνο αυτό, φταίει ο καιρός. Ή φταίει ο Αντώνος Σαμαράς που θα μιλήσει αύριο το βράδυ. Τι φταίει. Ή φταίει, έχουμε τη δήλωση, μπορούμε να την ακούσουμε.
Όχι, σε λίγο. Λοιπόν, δεν ξέρω τι φταίει πραγματικά. Λέω ο κ. Μητσοτάκης δεν θα είναι καλός ο καιρός από κάποια άλλη στιγμή. Δεν πείθε ρε παιδιά αυτό. Κάποιοι λένε, του είπε ο Ράμα, α μην πας, δεν θα πας η Χιμάρα, η Χιμάρα δεν είναι Βόρειο Ήπειρος. Ακούστε, η Χιμάρα δεν είναι Βόρειο Ήπειρος. Τι είναι η Χιμάρα ρε παιδιά, τι είναι τον Περάτη, πιο πάνω. Συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων είναι βλάχοι, άρα Έλληνες. Και μας αποκαλεί και μπαταξίδες και απατιώνος ο κύριος Ράμα, ξεγελάσαμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να μπούμε, φάγαμε τα λεφτά και τώρα δεν έχουμε μία, αλλά είμαστε απατεώνες. Και ο κύριος Μητσοτάκης δεν του τα είπε, παρά μόνο λέει ότι είμαστε φίλοι. Η ελεγχόμενη είναι η οικονομία της Αλβανίας από την Ελλάδα και εμείς καθόμαστε και σκύβουμε, το λέω αυτό, γιατί ο Ράμα μέχρι πρότινος έλεγε ότι ο πατέρας του Έλληνας, η μάνα του Έλληνα, Ελληνίδα, βλάχος ο πατέρας του, τώρα έχει γίνει γενίτσαρος, χειρότερος από τον Ερντογάν που είναι πόντιος. Η γενίτσαρη τελικά είναι επικίνδυνη. Λοιπόν, αυτά για να μην σας τρώω το χρόνο, γιατί έχουμε και κλετούς προσκεκλημένους, για τα χρήματα και για τα δάνεια που πρέπει να ρυθμιστούν καλά και για τα χρήματα και για τα δάνεια τα οποία, μάλλον και για τα δάνεια, τα μικρά δάνεια και τις μικρές οφειλές πρέπει να διαγραφούν, θα τα πούμε αύριο. Εγώ, σε αυτό το σημείο, αφού θυμίσω πως αύριο έχουμε την ομιλία του Αντώνη Σαμαρά, έτσι, live από το Θέατρο Παλά στην Αθήνα, η ομιλία του Αντώνη Σαμαρά για την εκδήλωση, για το Ίδρυμα Αντώνη Σαμαράς, θα πει πολλά. Θα πει φαντάζομαι και για τη γλώσσα, για τη μακεδονική γλώσσα που κάποιο πρωτοδικείο, κάποιος ειρηνοδίκης την βάζει στα σχολεία μέσα. Θα πει πάρα πολλά ο Αντώνης Σαμαράς. Θα πει για τους Σκοπιανούς, θα πει για τους Τούρκους, δεν ξέρω πόσα άλλα θα πει για τον κύριο Μητσοτάκη. Περιμένουμε αύριο το βράδυ, έχει ενδιαφέρον. Και μιας και δείξαμε και προηγουμένως στο στούντιο εδώ τον αγαπητό μου φίλο, καλησπέριζουμε πολύ χαρά τον κύριο Αντώνη Κοκορίκο. Αντώνη, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Αυτό που μας χρειάζεται μόνο είναι μια έντιμη κυβέρνηση. Ούτε δεξιά ούτε αριστερή. Δεν έχει σημασία αυτό. Αρκεί να είναι έντιμη κυβέρνηση για να λύσουμε το θέμα με τα Σκόπια όπως πρέπει και όπως μας υποβάλλει η ιστορία. Βέβαια από τότε είχε με φοβερή, με καταπληκτική διάβγεια διαβλέψει ο Ανδρέας Παπανδρέου ότι δεν είναι ότι το μέγεθος των Σκοπίων είναι που θα απειλήσει την Ελλάδα, είναι ότι θα γίνει όργανο μιας ξένης δύναμης για να απειλήσει την Ελλάδα. Και βέβαια αυτό το σενάριο το βλέπουμε. Και δεν θα είναι μονάχα στο μέλλον, δεν θα είναι μονάχα η Τουρκία που θέλει να κάνει όργανό της και την Αλβανία και τα Σκόπια και τη Βουλγαρία και όλες τις χώρες τις βλέπει ως υποψήφια όργανά της. Και τη Βοσνία, Ερζεγοβίνη, όλες τις χώρες, έτσι τις βλέπει. Είναι και άλλες δυνάμεις που ενδεχομένως στο μέλλον το δουν διαφορετικά. Και βλέπουμε ήδη ότι εναντίον του ελληνισμού έχει σε πολλά μέτωπα έχει στραφεί η Γερμανία, η οποία είναι μεγαλύτερη δύναμη από την Τουρκία. Δυστυχώς αυτή την είδηση για το δικαστήριο, το ελληνικό δικαστήριο που αναγνώρισε το σωματείο που θα αγωνίζεται για να μπει η μακεδονική γλώσσα στα σχολεία και στο εκπαιδευτικό σύστημα κτλ. Δεν παίζει σε κανένα από τα συστημικά κανάλια και δεν έγινε καμία ερώτηση στη Βουλή από τα μεγάλα κόμματα. Δηλαδή ούτε από τη Νέα Δημοκρατία, ούτε από το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε από το ΠΑΣΟΚ, ούτε από το ΚΚΕ, ούτε από το Βαρουφάκη, όπως το λένε κτλ. Από τα μεγαλύτερα κόμματα. Περίμενε τον Τσίπρα και τον Βαρουφάκη. Όχι, μετά αυτοί περιμένουν. Αυτοί θα στείλουν και συγχαρητήρια τηλεγράφημα στο δικαστή. Που μπήκε με το ζόρι, ας πούμε, η ελληνική λύση με 3% να μην πάρει 5%. Πώς να μην πάρει, αφού οι άλλοι δεν κάνουν τη δουλειά τους. Συγγνώμη δηλαδή, αλλά. Είδαμε. Λοιπόν. Όχι. Άμα υπάρχει επιλογή, είναι άλλο θέμα. Πάμε και θα συνδεθούμε μέσω Skype με τον υποψήφιο διδάκτορα γεωπολιτικής και επισμηναγώ εν αποστρατεία τον κύριο Στέφανο Καραβίδα. Καλησπέρα σας κύριε Καραβίδα. Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά για τις ημέρες. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Επίσης, τηλεφωνικά, θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Γιώργο Τζομάκα, αντιπρόεδρο της Δημοκρατικής Ένωσης Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας των Βορειοπυρετών. Καλησπέρα κύριε Τζομάκα. Καλησπέρα κύριε Καλόγερη. Ευχαριστούμε και εσάς για την παρουσία σας. Κύριε Καραβέδα, να δώσουμε λίγο το λόγο γιατί θα έχουμε για λίγα λεπτά τον κύριο Ζωμάκα κοντά μας και να το σχολιάσετε και εσείς. Κύριε Ζωμάκα, ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στα Τύρανα. Σαν αύριο
τον περιμέναμε να πάει στα χωριά της Βορείου Ηπείρου, όμως σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο ίδιος, ο κακός μας ο καιρός δεν το επιτρέπει να πάει. Τι έγινε λοιπόν, φταίει ο καιρός ή φταίει μήπως η πίεση Γερμανών και Αλβανών με αποτέλεσμα να ματαιώσει την επίσκεψή του ο Έλληνας Πρωθυπουργός? Κύριε Γαλούγια, την ίδια ενημέρωση έχουμε και εμείς ως ηγεσία της Ομόνιας και κατ' επέκταση της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας, ότι ο Πρωθυπουργός δεν μπορεί να μεταβεί λόγω γενικών συνθήκων. Βεβαίως μας διαβεβαίωσε ότι θα προγραμματίσει μια νέα επίσκεψη εντός ενός 1,5 μήνα από τώρα για να επισκεφτεί τα χωριά της Βορείου Ηπείρου. Εμείς τον περιμένουμε με πολύ χαρά γιατί για επίσκεψη Έλληνα Πρωθυπουργού στις εστίες του βορειοϋπειρωτικού ελληνισμού είναι ιστορική, γιατί γίνεται μετά από 31 χρόνια από τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη το 1991 που είχε επισκεφτεί τη Δερβιτσιάνη. Αυτή τη στιγμή όμως ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στα Τίρουνα, θα έχει την ευκαιρία να θα συναντηθεί οπωσδήποτε με τον ένα λεπτάκι, εσείς πιστεύετε, ένα λεπτό κύριε Τζουμάκα, εσείς πιστεύετε ότι ο κακός καιρός είναι η αιτία να μην επισκεφθεί αύριο τα χωριά της Βορείου Ηπείρου ο Έλληνας Πρωθυπουργός ή κάτι άλλο συμβαίνει? Κοιτάξτε, εμείς δεν μπορούμε να ξέρουμε λεπτομέρειες. Εκείνο που ξέρουμε είναι ότι η πρώτη στάση του Πρωθυπουργού θα ήταν η Χιμάρα και μετά στη Λιβαδιά και από εκεί στη Δερβιτσιάνη. Η Χιμάρα, ξέρετε, είναι εκτός μειονοτικής ζώνης για τους Αλβανούς. Δεν αναγνωρίζεται ως εθνική ελληνική μειονότητα. Βεβαίως εκεί... Γιατί η Χιμάρα δεν ανήκει στη Βόρειο Ήπειρο, πού ανήκει, με συγχωρείτε? Η Χιμάρα δεν ανήκει στη Βόρειο Ήπειρο, πού ανήκει? Δεν είναι αναγνωρισμένη από τους Αλβανούς ως εθνική. Πού ανήκει, κύριε Τζουμάκα, πού ανήκει, αν έχουμε και το χάρτη της Βορείου Ηπείρου, πού ανήκει η Χιμάρα, γεωγραφικά πού είναι, ανήκει στην Αλβανία ή στη Βόρειο Ήπειρο? Σας επαναλαμβάνω, για τους Αλβανούς. Για μας, κύριε Τζουμάκα, ας αφήσουμε τους Αλβανούς, για μας πού ανήκει η Χιμάρα? Για μας και βάσει του όρου του αυτοπροσδιορισμού, οι Χιμαραίοι αυτοπροσδιορίζονται ως Έλληνες βορειοϋπειρώτες. Δείξτε ρε παιδιά ένα χάρτη να δούμε πού είναι και η Χιμάρα στην Αλβανία, στην Βόρειο Ήπειρο, με συγχωρείτε. Που, λοιπόν, γιατί πρέπει να έχουμε και το χάρτη για να λέμε, κύριε Κοκορίκο, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, για να ακούσουμε και τον κύριο Κοκορίκο. Εντάξει, στην Αλβανία ανήκει τώρα η Βόρειος Ήπειρος. Σημασία έχει ότι, όπως λένε οι ίδιοι, εμείς λέμε ότι είμαστε Ηπειρώτες. Βορειοϋπειρώτες είναι ένας διεθνής όρος, ο οποίος καθιερώθηκε μετά από το πρωτόκολλο της Φλωρεντίας και χρησιμοποιείται πραγματικά, αλλά οι άνθρωποι είναι Ηπειρώτες. Έλληνες δηλαδή. Μάλιστα. Για να πάμε και στον κύριο Καραβίδα. Εσείς, κύριε Καραβίδα, τι λέτε, γιατί ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεν θα πάει αύριο στα χωριά της Βόρειου Ηπείρου? Φταίει ο κακός καιρός? Θα είναι τόσο πολύ άσχημος ο καιρός που δεν μπορεί να πετάξει το Σινούκ? Δεν θα υπάρχουν, ας πούμε, αύριο αεροπορικές συνδέσεις με τα Τίρανα? Τι γίνεται? Θα μου επιτρέψετε αρχικά να αναφέρω ότι ο ιδιαίτερος στόχος καταγωγής μου είναι από τη Βασιλική της Ελεύθερης Ηπείρου, γιατί η Ήπειρος, όπως ανέφερε ο κ. Κοκορίκος, είναι ενιαία και το έχει περιγράψει και ο Στράβωνας αλλά και ο Κλάβδιος Πτολεμαίος. Λοιπόν, η καταγωγή μου είναι από το χωριό που βρίσκεται στους πρόβοδες του όρους Δρίσκος, εκεί πέρα που σκοτώθηκε ο Λεωρέντιος Μαυρίλης. Λοιπόν, αναφορικά με τη Βόρειο Ήπειρο, έχουμε αφήσει όλα αυτά τα χρόνια ένα κράτος παρία, ένα κράτος συμμορία, ένα failed state, ένα αποτυχημένο κράτος, πραγματικά να κάνει οτιδήποτε επιθυμεί ως συμμορία στην εθνική μειονότητα της Βορείου Ηπείρου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν έχουμε καμία δικαιολογία όλα αυτά τα χρόνια με την οικονομική ισχύ που έχουμε, πέρα από την σκληρή ισχύ, δεδομένου ότι μεγάλος αριθμός Αλβανών πολιτών εργάζεται στη χώρα μας και επί της ουσίας από τα χρήματα που στέλνει σε αυτό το κράτος, πέρα από τον αρκεμπόριο, είναι ο βασικότερος λόγος που επιβιώνει οικονομικά. Έπρεπε να είχαμε βρει τον τρόπο, ούτως ώστε οι πολιτικές ηγεσίες να είναι ευθυγραμμισμένες με τα θέλω του ελληνικού κράτους. Και όχι να είναι ένα κράτος δορυφόρος της Τουρκίας, το οποίο με καθεστώς έτσι μαφίας παίρνει τις περιουσίες από τους ομοεθνείς μας Βορείου Ηπείρου.
Χιμάρα, πού ανήκει, κύριε Καραβίδα? Ανήκει στο βόρειο κομμάτι της ενιαίας Ηπείρου. Η Ήπειρος είναι ενιαία. Ο όρος Βόρεια Ήπειρος, έτσι, είναι ένας τεχνητός, ένας διπλωματικός όρος, ο οποίος μετά τον πρωτόκολλο της Φλωρεντίας επιβλήθηκε στην ουσία. Και θα μου επιτρέψετε, ως άλλοι Κωνσταντινοπολίτες, οι Έλληνες της Βορείου Ηπείρου υποφέρουν από το αλβανικό κράτος στην Ήπειρο και από εμάς τους ίδιους στο ελληνικό κράτος, χαρακτηρίζοντάς τους εμείς οι ίδιοι ως Αλβανούς. Έλεος πλέον πρέπει να σκύψουμε πάνω τους, να τους αγκαλιάσουμε. Είναι πατριώτες μας, είναι αδέρφια μας και πρέπει να νιώσουν την προστασία μας. Θα μου επιτρέψετε επίσης να αναφέρω ότι έπειτα από 4 χρόνια παραμένει εκτεθειμένο το ελλαδικό κράτος και είναι ντροπή να μην έχει αποκαταστήσει τη μνήμη του εθνομάρτυρα, ηρωομάρτυρα Κωνσταντίνου Κατσίφα, ο οποίος έπρεπε ήδη, στον οποίο έπρεπε ήδη να έχει απονεμηθεί βαθμός του ελληνικού στρατού ως έφεδρος που ήταν και από εκεί και πέρα να δοθεί και τιμητική σύνταξη στην οικογένεια. Μάλιστα. Δεν γίνεται να λειτουργούμε. Αυτά θα τα έκανε κάποια άλλη χώρα, δεν τα κάνουμε εμείς για τους δικούς μας. Πάντως, αν δούμε και το χάρτη, η Χιμάρα είναι στο βόρειο κομμάτι της Βορείου Ηπείρου και πιο πάνω είναι το Μπεράτι. Το Μπεράτι το ξέρετε, κύριε Ζωμάκα, και εσείς. Η πλειονότητα. Σωστά δεν το λέω? Ναι, ναι, Μπεράτι. Η πλειονότητα των οποίων είναι βλαχόφωνοι, έχω επισκεφτεί εκεί πέρα και μάλιστα βλέπουμε το χάρτη. Σας ευχαριστώ, να το μεγαλώσουμε και λίγο. Βλέπουμε λοιπόν πού είναι η Χιμάρα. Μπορεί να μεγαλώσει λίγο, παιδιά, να έρθει πιο κοντά. Λοιπόν, βλέπετε πού είναι η Χιμάρα, Αργυρόκαστρο αριστερά, όπως στο Άγιο Σαράντα, Αργυρόκαστρο αριστερά, όπως είναι η Χιμάρα. Αντώνη, εγώ, εμένα μου φαίνεται ότι μάλλον καλοπιάνουμε πάλι τον Ράμα και δεν πάμε για αυτόν τον λόγο στη Χιμάρα. Και αφού δεν πάμε στο Χιμάρα, λέει ο κακός μας, ο καιρός δεν μας επιτρέπει να πάμε να δούμε τους Έλληνες της Βορείου Ηπείρου. Ναι. Πραγματικά είναι ο καιρός άσχημος, όπως ήταν και όταν το Ρουκ Ρέις ήθελε να κάνει έρευνες και κατά λάθος το πήρε ο αέρας και άρχισε να ψάχνει σε ελληνικές περιοχές. Τέτοιος καιρός άσχημος έχει φαίνεται και στην Αλβανία και έτσι ο Πρωθυπουργός παίρνει αυτή τη θέση. Πραγματικά είναι ντροπή για οποιοδήποτε πολιτισμένο κράτος να υποκλίνεται μπροστά σε αυτή τη διεφθαρμένη πολιτική ηγεσία της Αλβανίας. Ξεχωρίζω εδώ τον κόσμο, ξεχωρίζω τους Αλβανούς, είτε ζουν στην Αλβανία, είτε ζουν στην Ελλάδα, είτε στην Ιταλία, είτε μετανάστες μαζί με τους υπόλοιπους Έλληνες στην Αγγλία, στην Αυστραλία, σε άλλες χώρες που έχουν πάει. Ξεχωρίζω και λέω ότι η ηγεσία είναι διεφθαρμένη. Και επειδή είναι διεφθαρμένη, γι' αυτό και τα παίρνει, τα πιάνει από τους Τούρκους, από τους μαφιόζους της Ευρώπης κτλ. Έτσι, αυτά είναι με στοιχεία τεκμηριωμένα, γι' αυτό και διατηρείται ο Ράμα, ο οποίος έχει το θράσος να πει ότι η Αλβανία θα μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση με το σπαθί της και όχι σαν την Ελλάδα που εξαπάτησε τους πάντες με τα Greek Statistics. Και δεν εσπάσα, Αντώνη, για να πάω στον κύριο Καραβίδα και μάλλον πάω στον κύριο Τζωμάκα και να μας επιβεβαιώνεται, να μας επιβεβαιώσει. Κύριε Τζωμάκα, ακούσαμε, διαβάσαμε, είδαμε και βίντεο ότι ο κύριος Ράμα μας χαρακτηρίζει ως Έλληνες, μας χαρακτηρίζει μάλλον τους Έλληνες ως απατεώνες που ξεγελάσαμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, που φάγαμε πολλά λεφτά και μετά πτωχεύσαμε. Την ίδια ώρα που ο κύριος Μητσοτάκης πάει και τον καλοπιάνει, και εγώ δεν ξέρω γιατί, όταν η Αλβανία είναι εξαρτώμενη οικονομικά από την Ελλάδα. Είναι έτσι, κύριε Τζουμάκα, μας βρίζει ο κύριος Ράμα? Είναι ακριβώς έτσι, κύριε Καλόγερη, είναι ακριβώς έτσι. Χθες το βράδυ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης είπε ακριβώς αυτά, για να μην τα επαναλάβω. Αυτά βεβαίως τα είπε για δικαιολογία, γιατί ο ίδιος και η χώρα του δεν κάνει βήματα προς τα μπρος για την ενταξιακή πορεία της χώρας. Επομένως, πρέπει να βρει άλλοτε και πρέπει να κατηγορήσει άλλες χώρες. Αλλά η συγκυρία αυτή, να μου επιτρέψετε να πω ότι δεν συνάδει με έναν ηγέτη είτε με ένα κράτος που θέλει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που περιμένει τους ηγέτες της Ευρώπης στη χώρα του και κάνει τέτοιες δηλώσεις. Τι ηγέτες πάνε τώρα εκεί? Πάνε όλοι οι ηγέτες στα Τύρανα? Ορίστε. Πάνε όλοι οι ηγέτες στα Τύρανα? Ποιοι πάνε? Βέβαια, είναι σύνολος κορυφής για τα Δυτικά Βαλκάνια.
Και δεν μιλάει κανείς, δεν μιλάει κανείς, κύριε Τζουμάκα, για τα δικαιώματα των Ελλήνων της Βορείου Ηπείρου. Τους έχουμε ξεχάσει, όπως ξεχάσαμε και αυτούς των Σκοπίων. Θέλω να πω, κύριε Καλόγερε, ότι ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, θα έχει την ευκαιρία να συναντηθεί με τον κύριο Ράμα, να του θέσει θέματα αγοροπολιτικού χαρακτήρα, όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα θέματα παιδείας, τα θέματα εφαρπαγής των περιουσιών και πολλά άλλα, τον όρο του αυτοπροσδιορισμού, που εδώ θέλω να πω ότι οι Χιμαραίοι αυτοπροσδιορίζονται ως Έλληνες, αλλά δεν τους αναγνωρίζει κανείς. Και στον νόμο περί απογραφής και στον νόμο περί μειονοτήτων, ο όρος του αυτοπροσδιορισμού δεν υπάρχει. Μάλιστα. Να σας πω ένα λεπτό. Και ο Ράμα επίσης είναι από τη μάνα του, κατάγεται από τη Χιμάρα, έτσι. Και, ναι, ο Ράμα Βλάχος δεν είναι στην καταγωγή, κύριε Τζομάκα. Από τον πατέρα του είναι Βλάχος, από τη μάνα είναι από ένα χωριό της Χιμάρας. Άρα λοιπόν ουσιαστικά θα λέγαμε ότι είναι ως γενίτσαρος, όπως ενεργεί και ο Ερντογάν. Ακριβώς. Γιατί οι υπόλοιποι βλαχόφωνοι έχουν στη συντριπτική πλειοψηφία έχουν άλλη άποψη και συμπεριφορά απέναντι στη μητέρα πατρίδα. Ο Ράμα λοιπόν, γι' αυτό ομοιάζει τόσο πολύ στις ενέργειες που κάνει ο Ερντογάν, γιατί και οι δυο είναι γενίτσαροι, επί της ουσίας. Μετά από την ανάρρησή τους στην εξουσία γίνανε εθνικιστές. Ο οποίος Ράμα παρακαλούσε παλιά στην Ελλάδα, δεν είχε ψωμί να φάει. Εδώ διαφήμιζε την ελληνική του καταγωγή, και από μάνα και από πατέρα. Παλιά. Ναι, παλιά, πριν γίνει πρωθυπουργός. Τώρα έγινε ερντογανικός. Πριν γίνει. Τελικά οι γενίτσαροι έχουν κοινό γνώρισμα. Τι λέτε, κύριε Καραβίδα? Σημειωτέων ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν είπε τίποτα στη συνάντηση με τον κύριο Ράμα που είχε. Δεν είπε τίποτα για αυτά που λέει ο Ράμα, ότι είμαστε μπαταξίδες, ότι είμαστε απατεώνες, ότι φάγαμε τα λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης λέγοντας ψέματα. Δεν μπορεί κανένας να λιδωρεί και να χλευάζει τον Έλληνα πρωθυπουργό, όποιος και είναι αυτός. Και ειδικά με αυτό το παρελθόν και το υπόβαθρο. Μια που πήγατε στο πεδίο της καταγωγής, θα μου επιτρέψετε να πω ότι πρέπει επιτέλους, όπως οφείλουμε να αποδομήσουμε το σύγχρονο τουρκισμό, πρέπει να αποδομήσουμε και τον αλβανικό σοβινισμό. Υπό την έννοια ότι οι σύγχρονοι Αλβανοί δεν είναι ένα σωμάτωμα, ένα ενιαίο μέγεθος, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχουν οι γέγκηδες και οι πτώσκηδες, οι οποίοι δεν συνεννοούνται μεταξύ τους. Μπορεί να το επιβεβαιώσει ο κ. Τζομάκας. Στη μέση υπάρχουν οι λιάπηδες. Και, εν πάση περιπτώσει, αν πάμε στα Τύρανα στην πλατεία, θα δούμε το άγαλμα, όχι του Σκεντέρμπεϊ. Τον είπα Σκεντέρμπεϊ έτσι, γιατί ήταν τόσο μεγάλο στρατηλάτη, που παρομοιάστηκε με τον Μέγα Αλέξανδρο. Του Γεωργίου Καστριώτη, γιου του Ιωάννη Καστριώτη, Βυζαντινού άρχοντα τη περιοχή, ο οποίο ποτέ δεν έχασε μέχρι το θάνατο από του Τούρκου, και ο οποίο αυτοπροσδιορίζεται προ τη Δύση ω πρίγκιψη πυρωτών και Έλληνα. Και αν δεν είχε πεθάνει ο τότε Πάπα εποχή, αν θυμάμαι ο οποίο, ο δεύτερο, θα είχε εκδράμει εναντίον των Οθωμανών. Λοιπόν, οι αλαξόπιστοι μπεκτασίδες, επί της ουσίας Αλβανότουρκοι, έτσι, Τουρκαλβανοί. Μπεκτασίδες, όπως το είπε. Ναι, έβαλαν ως εθνικό του ήρωα αυτόν ο οποίος έβγαλε το σπαθί και έκοβε τα κεφάλια των αλαξόπιστων προγόνων τους. Τον Έλληνα Ορθόδοξο στρατιώτη του Χριστού, τον Γεώργιο Καστριώτη, ο οποίος με τη σημαία την πολεμική του Βυζαντίου κράτησε την περιοχή γύρω από την Κρούγια και γενικά στην κεντρική Αλβανία ελεύθερη από τα Οθωμανικά στήθη. Αυτό λοιπόν δεν το έχουμε αναδείξει και έχουμε επιτρέψει. Χριστιανός και μιλούσε και ελληνικά και έγραφε ελληνικά και υπόγραφε, όπως είπες. Πρίγκιψη πυρωτών και Έλληνα. Ελληνικά. Λοιπόν, έτσι αυτό προσδιορίζεται. Και κακώς δεν τον έχουμε μαζί με τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο εμείς στην ελληνική ιστορία. Το οποίο ήταν σχεδόν συγχρονός. Στην ουσία λειτουργήσε, έδρασε 20 χρόνια μετά, τα επόμενα 20 χρόνια, 30. Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι αυτά δεν τα παρουσιάζουμε και επιτρέπουμε στους σύγχρονους Αλβάνους να οικειοποιούνται το αφήγημα του αλβανικού κράτους. Να παραχαράσουν, να διαστρεβλούν. Ναι, πέρα από τους αδελφούς βορειοπυρώτες, να... το νότιο κομμάτι των Αλβανών θα έπρεπε να είναι μαζί μας ψυχολογικά, ψυχικά, πολιτισμικά, ηθικά και πολιτικά. Αυτό δεν το έχει καταφέρει το ελλαδικό κράτος. Δεν έχει καταφέρει να έχει επιρροή όχι μόνο στην εθνική μειονότητα της Βορείου Ηπείρου, ακόμα πιο βόρεια, έτσι, σε όλους τους πληθυσμούς των Τόσκητων και των Λιάπηδων, και από εκεί και πέρα στους Έλληνες, στους Ελληνόφωνους, στους Ελληνογενείς των Σκοπίων, για παράδειγμα, και όσους έχουν απομείνει στη Βουλγαρία. Αυτά δεν τα συζητάμε καθόλου. Είναι ζητήματα ταμπού. Εκεί είναι που πρέπει να εστιάσουμε. Κύριε Καραβίδα, ένα λεπτάκι. Για να αποδεσμεύσουμε τον κύριο Τζουμάκα,
Εύχομαι, κύριε Τζουμάκα, σύντομα ο Πρωθυπουργός να ανακοινώσει μία ημερομηνία κατά την οποία θα επισκεφτεί τα χωριά μας στη Βόρειο Ήπειρο. Είναι θέμα Ελλάδας, είναι θέμα εξωτερικής πολιτικής, είναι θέμα εμψύχωσης του ελληνισμού στη Βόρειο Ήπειρο. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Φαντάζομαι το Διπλωματικό Σώμα του Υπουργείου Εξωτερικών θα προγραμματίσει και θα φέρει εις πέρας αυτή την επίσκεψη που ο Πρωθυπουργός την επιθυμεί. Αλλά δεν ξέρω για ποιους λόγους δεν έχει γίνει τόσα χρόνια και έρχεται τελευταία στιγμή για να βάλετε. Για λόγους και για καιρικούς λόγους. Τέλος πάντων, εγώ εύχομαι και εμείς ευχόμαστε και περιμένουμε τον Έλληνα Πρωθυπουργό σύντομα στη Βόρειο Ήπειρο. Σας ευχαριστώ. Επίσης ευχόμαστε ότι σήμερα μετά τη συνάντηση με τον Αλβανό Πρωθυπουργό ότι θα έχουμε καλές ανακοινώσεις και ως προς τα θαλάσσια σύνορα της Ελλάδος με την Αλβανία, όπως είπε ο Πρωθυπουργός ότι έχουν γίνει βήματα προς τα μπρος μεταξύ των δύο Υπουργείων Εξωτερικών. Θα υπογραφεί μια συνυποσχετική για να πάνε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Μακάρι να υπάρχουν καλά αποτελέσματα, αλλά θέλουμε και να ακούσουμε πολλά αποτελέσματα που θα έχει αυτή η συνάντηση. Σε ευχαριστώ, κύριε Τζουμάκα. Θα τα πούμε. Σε ευχαριστώ για να δούμε λίγο. Ευχαριστώ, κύριε Τζουμάκα. Θα τα πούμε. Να δούμε λίγο τον κύριο Καραβίδα. Λοιπόν, κύριε Καραβίδα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τζουμάκα. Κύριε Καραβίδα, για να πάμε λίγο και σε ένα άλλο θέμα. Διαβάζουμε ότι η χώρα μας, η Ελλάδα, έχει προγραμματίσει στο 2023 πάρα πολλές ασκήσεις με Γαλλία, με Αίγυπτο, αλλά και με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Λένε οι αναλυτές ότι αυτές οι ασκήσεις γίνονται για να αποτρέψουν οποιαδήποτε διάθεση ή σκέψη των Τούρκων να προκαλέσουν τυχόν επεισόδια και όχι μόνο τόσο στο Αιγαίο όσο και στη Μεσόγειο θάλασσα. Τι λέτε εσείς από αυτό? Πρέπει να ξεφύγουμε στην ανάλυση μας από το φοβικό σύνδρομο ότι όλοι αυτοί θα έρθουν στην κρίση ώρα να μας βοηθήσουν. Πρέπει να λειτουργούμε με το λεγόμενο worst case scenario, όπως ονομάζεται στη στρατηγική επιστήμη, ότι θα είμαστε μόνοι μας. Από εκεί και πέρα, ό,τι άλλο έρθει, είτε από τη Γαλλία, είτε από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, είτε ακόμα και σε επίπεδο πληροφορία από το Ισραήλ, είναι καλοδεχούμενο. Δεν πρέπει όμως να βασιζόμαστε εκεί. Αυτές οι ασκήσεις καλώς γίνονται και γίνονται για άλλο λόγο. Γίνονται για να πείσουμε το υποαδράνεια αμερικανικό κατεστημένο, που είναι ακόμα προσιλωμένο στη γεωπολιτική μεγάλη αξία της Τουρκίας. Έχουμε ξαναδεί τον κύριο Κοκορίκο πολλές φορές ότι δεν είναι η Τουρκία που έχει γεωπολιτική αξία, αλλά είναι η χερσός της Μικράς Ασίας. Και πρέπει να γίνει κατανοητό στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, στους παραδοσιοκράτες, ότι η κατάσταση έχει αλλάξει. Η Τουρκία δεν θα επανενταχθεί ποτέ στη δυτική αρχιτεκτονική και πρέπει να δομηθεί μια νέα δυτική αρχιτεκτονική με front state, με μπροστινά κράτη, την Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ. Λοιπόν, έχει αναφερθεί ο καθηγητής Μάζες για τη δημιουργία υπονατοϊκού θύλακα με βάση την Κύπρο, με βατήρα την Κύπρο, υπογαλλική εποπτεία. Αυτές είναι καλές προτάσεις και πρέπει να κλείσει ο νέος αναθεματικός δακτύλιος και να κάνουμε τους εαυτούς μας χρήσιμους. Να γίνει εμφανές ότι εμείς μόνο είμαστε αξιόπιστοι και γι' αυτό και λειτουργούμε στο στρατιωτικό επίπεδο. Θα μου επιτρέψετε εδώ πέρα να πω ότι έχει διαμορφωθεί ένας μη επίσημος άξονας, ο άξονας του Ραφάλ, ο οποίος είναι από τη Γαλλία μέχρι και την Ινδία. Γιατί Γαλλία, Ελλάδα, Αίγυπτος, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα αλλά και Ινδία είναι οι χώρες οι οποίες επιχειρούν πλέον με τα ρωσικά Ραφάλ. Άρα λοιπόν το γεγονός ότι υπάρχουν κοινές πλατφορμές δημιουργεί ένα κοινό επιχειρησιακό και τακτικό τόπο για συνασκήσεις και αυτό από μόνο του προωθεί τη στρατιωτική διπλωματία, την συμβατική διπλωματία και τέλος την υψηλή πολιτική. Αυτό είναι που προσπαθούμε να κάνουμε και να καταδείξουμε ότι εμείς εδώ θα κλείσουμε την τρύπα που έχει δημιουργηθεί από την Τουρκία σε ό,τι αφορά τη δόμηση της νέας δυτικής αρχιτεκτονικής. Αντώνη. Ναι, πραγματικά πρέπει η Ελλάδα να αναλάβει τις ευθύνες της και να μην έχει αυταπάτες ανάλογες με εκείνες που είχε ο κύριος Τσίπρας όταν διαπραγματευόταν με τους Ευρωπαίους, γιατί αποδείχθηκε με καθυστέρηση μηνών, βέβαια τα μαθαίνουμε, ότι και ο κύριος Μητσοτάκης είχε κάποιες αυταπάτες και είχε πει ο ίδιος τον Νετανιάχου όταν ήταν πρωθυπουργός να αναλάβει το Ισραήλ εργολαβικά κατά κάποιο τρόπο την άμυνα και την προστασία του East Mend. Λοιπόν, δεν του είχε απαντήσει βέβαια ο Νετανιάχου,
αλλά του απάντησε 5 μήνες αργότερα ο Υπουργός Άμυνας της επόμενης κυβέρνησης, Γκάντς νομίζω λέγεται, ο οποίος του είπε ότι ο καθένας θα αναλάβει το κομμάτι του αγωγού που αφορά την επικρατειά του. Το Ισραήλ θα αναλάβει την προστασία του αγωγού εκεί που είναι επικράτεια του Ισραήλ και το υπόλοιπο που είναι Ελλάδα ή Ελλάδα. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε ότι σημαίνει σύμμαχος. Δηλαδή όταν θέλουμε τη συμμαχία της Αιγύπτου, δεν είναι γιατί η Αίγυπτος θα έρθει να πολεμήσει στην Ελλάδα, είναι γιατί η Αίγυπτος θα προστατεύσει την Αίγυπτο, η Ελλάδα την Ελλάδα εναντίον της Τουρκίας. Αυτό είναι συμμαχία. Κύριε Κοκορίκο, αν μου επιτρέπετε. Την προηγούμενη εβδομάδα διοργανώθηκε από την Διοίκηση Αεροπορίας της Εθνικής Φρουράς στην Κύπρο Διεθνές Συνέδριο Αεροπορικής Ισχύως. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έχει γίνει σαφές και κατανοητό ότι η Κύπρος επιτέλους πρέπει να λειτουργήσει ως βατήρας αυτής της προσπάθειας. Και είναι πολύ σημαντικό να δούμε το εξής. Αν παρατηρήσουμε στο χάρτη τα όρια του Κυπριακού FIR, θα δείτε ότι η περιοχή ευθύνης η Κυπριακή υπέκειται της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης κομματιού και της Κύπρου και του Ισραήλ. Πώς λοιπόν θα έρθει το Ισραήλ να προστατέψει τα δικά του συμφέροντα, τη δική του ΑΟΣ, όταν πάνω από τη δική του ΑΟΣ υπάρχει το FIR της Λευκωσίας? Μπορούμε να το προσδιοριζόμαστε. Βρίσκονται όλοι στην Κύπρο πλην του ελληνικού κράτους, του ελλαδικού καλύτερα, ακριβέστερα. Λοιπόν, πρέπει να πατήσουμε και εμείς στρατιωτικά πιο δυνατά εκεί. Πρέπει να βοηθήσουμε, να σπρώξουμε, να απαιτήσουμε από την Κυπριακή Δημοκρατία να σταθεί και αυτή στο ύψος των περιστάσεων στρατιωτικά και να προβάλλουμε ισχύ. Είμαστε εμείς στα δύο ελληνικά κράτη, Ελλάδα και Κύπρος, που μέσω της περιοχής ευθύνης ελέγχου πτήσεων, όπως είναι τα FIR, υπερκαλύπτουμε στον αέρα το κομμάτι της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης άλλων κρατών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Μάλιστα, είναι ακριβώς όπως τα λέτε, κύριε Καραβίδα, είναι πολλά τα μηνύματα αυτά, κοιτάζω. Και θα πρέπει και οι Κύπροι πάντως να αναλάβουν τις ευθύνες τους, όπως είπε και ο κύριος Καραβίδας. Δηλαδή... Θα μου επιτρέψετε ένα τελευταίο αστερίσκο. Ναι. Πρέπει εντελώς ψυχρά το ελλαδικό κράτος να σπρώξει την Κύπρο απαιτητικά να βοηθήσει, ούτως ώστε να αποκτήσει αεροπορικό βραχίωνα. Είτε με ελλαδικό καπέλο είτε με κυπριακό. Αυτό το συζητάμε σε δεύτερο χρόνο. Γιατί, όχι γιατί είναι σημαντικό μόνο για την Κύπρο. Διότι, εάν υπάρξει αυτός ο βραχίωνας, θα αναγκαστεί η τουρκική πολεμική αεροπορία σε αναδιάταξη των δυνάμεων εντός. Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, κύριε Καραβίδα. Γύρω με αυτό. 30 με 40 μαχητικά λιγότερα τουρκικά θα λείπουν από το Αιγαίο. Γιατί θα πρέπει να καλύψει το μαλακό υπογάστριο. Συμφέρει πρώτα το ελλαδικό κράτος και μετά την Κύπρο. Ερώτηση. Με όλα αυτά που γίνονται και τα χρήματα που δίνουν οι φίλοι μας εκεί της Αραβίας στον Ερντογάν, προσπαθούν να σώσουν την τουρκική οικονομία. Ανεξάρτητα από τις στρατηγικές σχέσεις που έχουμε με την Ελλάδα. Δηλαδή, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Σαουδική Αραβία. Κόβουν τσέκ από ό,τι διαβάζουμε δισεκατομμυρίων δολαρίων προς τον Ερντογάν. Κοιτάξτε, εκεί πέρα υπάρχει άλλο θέμα. Είναι το θέμα της μουσουλμανικής αδελφότητας, η οποία υποθάλλεται από την Τουρκία και από το Κατάρ. Υπάρχει το δίπολο Τουρκία-Κατάρ και εδώ είναι που μπαίνουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και η Σαουδική Αραβία. Θέλουν να κόψουν αυτόν τον φάλαιο λόρο μεταξύ Τουρκία και Κατάρ και δίνοντας χρήματα στην Τουρκία προσπαθούν τι. Προσπαθούν να κόψουν τα δίκτυα πληροφοριών και φιλοξενίας της μουσουλμανικής αδερφότητας στην Τουρκία. Δηλαδή, στην ουσία, αγοράζουν επιρροή. Δεν είναι ναι, αλλά δίνουν λεφτά. Πολλά λεφτά. Αυτοί λειτουργούν για τους συμφέροντος, λοιπόν. Σταματάνε τα δίκτυα της μουσουλμανικής αδερφότητας και δεν είναι ότι συμπαθούν τους Τούρκους. Έχουν βάλει στην ουσία, τους έχουν πιάσει κεφαλοκλείδωμα, για να το πω απλά. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτή η προσπάθεια είναι μακροπρόθεσμα εναντίον μας, ούτε ότι θα γίνουν φίλοι. Μάλιστα. Δεν θα γίνουν ποτέ φίλοι, το πιστεύω αυτό. Μπορεί να συζητάμε μέχρι το πρωί. Λοιπόν. Σας ευχαριστώ. Να συμπληρώσω κάτι σε αυτά παρακαλώ. Που έλεγε, γιατί πραγματικά μου τρώει τη γλώσσα. Η Κύπρος είναι το μοναδικό νησί παγκοσμίως και στην παγκόσμια ιστορία που δεν έχει ναυτικό και περιμένει να αμυνθεί. Νησί χωρίς ναυτικό δεν μπορεί να αμυνθεί. Όλα τα νησιά με ναυτικό αμύνονταν. Θυμηθείτε τι πάθαν τα ψαρά όταν βγάλανε τα πυροβόλα, τα κανόνια από τα πλοία και τα βάλανε σε στεριά. Όλα τα άλλα ναυτικά νησιά δεν πάθανε τίποτα. Θυμηθείτε την Αγγλία, θυμηθείτε την Ιαπωνία. Η μόνη χώρα που αντιστάθηκε στους Μογγόλους. Κλείνω την παρένθεση γιατί εκτός από τα αεροπορικά πρέπει να αποκτήσει ναυτικό. Το αυτονόητο. Θα μου επιτρέψετε, επειδή το πυροβολικό έχει μεγαλώσει πάρα πολύ σε εμβέλειες, είναι ένα πλωτό, ένα επίγειο αεροπλανοφόρο εκεί προς την ουσία και θα μπορούσε με το πυροβολικό να αποκτήσει βληματοκεντρικά προβολή ισχύως συναπέναντι μικρασιατική ακτή. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καραβίδα. Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας.
Γεια σας. Λοιπόν, εμείς θα πάμε, κυρίες και κύριοι, σε ένα διάνυμα και επανερχόμενοι θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Παναγιώτη Λαφαζάνη, πρώην Υπουργό, και την κυρία Αθηνά Σωτηριάδου, Γενική Γραμματέα της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας, για να δούμε λίγο τι γίνεται με τα δάνεια των Ομογενών. Φωνάζουν οι συνέλληνες και έχουν δίκιο, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε κι εμείς. Αντώνη Κουκουρίκου, να σε ευχαριστήσω για την παρουσία σου σήμερα. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και να πω και μια και φτύξαμε τα θέματα του Ράμα και της Αλβανίας, ότι δυστυχώς η ελληνική γραφειοκρατία νομίζει ότι οι Αλβανοί που δεν είναι χριστιανοί και μάλιστα Ορθόδοξοι είναι μουσουλμάνοι. Είναι πολύ μεγάλο λάθος. Όσοι είναι άνω των 30 ετών έχουν μεγαλώσει σε καθεστώς αθείας και δεν πρέπει να θεωρούν αυτονόητο εδώ στην Ελλάδα ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι μουσουλμάνοι. Δεν είναι μουσουλμάνοι. Μουσουλμάνοι είναι να το δηλώσουν μονάχα. Μη σπέβδει η ελληνική γραφειοκρατία να τους θεωρεί μουσουλμάνους. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, Αντώνη. Πάμε σε ένα διάλειμμα, κύριε και κύριοι. Και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Υποφέρετε από πόνους στη φτέρνα και στα πόδια. Κάθε πρωί που σηκώνεστε, ο πόνος αυτός είναι ανυπόφορος. Το σκέφτεστε ακόμα και να βγείτε για μία απλή βόλτα. Τότε σίγουρα χρειάζεστε τις New Shox. Οι New Shox, με την επαναστατική του σχεδίαση, προσφέρουν συμπίεση σε 7 διαφορετικά κομβικά σημεία και σας χαρίζουν άμεση ανακούφιση από τον πόνο. Οι καθημερινές δραστηριότητες επιπονούν τα πόδια και δημιουργούν έντονο πόνο και κακή κυκλοφορία του αίματος. Οι New Shox, με τον καινοτόμο σχεδιασμό συμπίεση σε κομβικά μέρη όπως δάχτυλα, καμάρα, πέλμα και αστράγαλο, προσφέρουν άμεση ανακούφιση από τον πόνο, καλύτερη στήριξη των ποδιών και βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος. Είναι διακριτικές, μπορείτε να τις φορέσετε και μέσα από τις κάλτσες σας. Αποτελεσματική ανακούφιση του πόνου. Ιδανικές και για άτομα με αθρίτιδα, οστεοαθρίτιδα, τενοντίτιδα, κακή κυκλοφορία του αίματος, πρισμένα πόδια, καθώς και άλλες παθήσεις των ποδιών και του πέλματος. Οι New Shox είναι ιδανικές για μακρινά ταξίδια, αφού βοηθάνε στην καλύτερη κυκλοφορία του αίματος. Δεν είναι τυχαίο που είναι οι πρώτες σε προτίμηση στον χώρο των αθλητών. Σούπερ τηλεοπτική προσφορά. Αγοράζοντας 2 ζευγάρια New Shox, σας κάνουμε δώρο άλλα 2. Γι' αυτό, μη χάνετε άλλο χρόνο, καλέστε τώρα στο 211-800-1719 και κάντε δική σας την προσφορά με μόνο 19 ευρώ και 90 λεπτά.